Σήμερα η μεταφορά των παιδιών δεν έγινε. Η απόφαση για διακοπή της μεταφοράς των 6.500 μαθητών του νομού Αχαΐας ελήφθη ύστερα από απόφαση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου. Συγκεκριμένα, οι μεταφορείς στην Αχαΐα έχουν να πληρωθούν εδώ και 15 μήνες, που σημαίνει ότι τα οφειλόμενα, όπως υποστηρίζουν προς αυτούς, αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Είπε ο κύριος Κατσιφάρας, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη έτσι φιλικά. Και ο καθένας από τη θέση του. Σεβαστήκαμε, γιατί ήταν και νέος ο άνθρωπος, εδώ είχε 1,5 μήνα. Εντάξει, αλλά έχουν περάσει τώρα 4 μήνες και δεν μπορούν μεταξύ τους να τα βρούνε. Δηλαδή, ο υπουργός, ο Τόλιος, ο οποίος είναι εσωτερικών, και ο κύριος Σαχινίδης, υφυπουργός εκεί πέρα οικονομικών, και δεν μπορούν να τα βρούνε. Αν και είχαν, όπως τονίσει, δείξει καλή πίστη, δίνοντας πίστοση χρόνου στον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, τελικά πέρασε ο καιρός και αποτέλεσμα 0. Σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν κάτι λιγότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσουν οι οφειλές μέχρι το 2011 και καλεί τους μεταφορείς σε συμβιβασμό. Είναι κάτι λιγότερο από το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία της καταβολής του 80% είναι σε συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δύναται να το καταβάλει εφόσον συμφωνήσει όμως και το ΚΤΕΛ με αυτή τη μείωση που και ο Υπουργός με την απόφασή του στην ουσία μας υποχρεώνει να επιβάλλουμε. Σε απόγνωση βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ταξί, καθώς δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών. Μάλιστα, χαρακτηριστικά στην Αιγιάλια είχαν σταματήσει να μεταφέρουν τα παιδιά εδώ και 2 και πλέον μήνες, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση στην καταβολή των χρημάτων. Εδώ οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και έχουν μεταφερθεί οι μαθητές με μεγάλες προσπάθειες που έχουμε κάνει, και όταν σταματούσε και το ΚΤΕΛ καμιά φορά τα ταξί συνέχιζαν λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως να μην παίζουν μπαλάκες στις πλάτες των επαγγελματιών. Να πάρει η πολιτεία τις ευθύνες να πληρώσει τη μεταφορά των μαθητών. Πάντως η διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ τονίζει ότι θα συνεδριάσει για να αποφασιστεί εάν θα δεχτούν την πρόταση. Την ίδια ώρα οι γονείς των μαθητών ανησυχούν για τη μεταφορά των παιδιών τους, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλεί τους μεταφορείς να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο για όλα τα παιδιά, αλλά κυρίως αυτά με ειδικές ανάγκες.